I am an actress by profession and vocation. I am a citizen by obligation and responsibility. And I salute every actor that feels like me. Στρίβοντας μετά τη ρωμαϊκή αγορά κάτω από την Ακρόπολη, βρίσκεις μπροστά σου ένα υπέροχο διατηρητέο κτίριο. Είναι το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. Είναι το κτίριο που αποτελεί σήμερα το σπίτι της. Γιατί το πνεύμα της είναι ακόμη εδώ. Ένα πνεύμα καλλιτεχνικό που αποκαλύπτει την αλήθεια που κρύβεται στα όνειρα, τη φαντασία που φτιάχνει την πραγματικότητα, τη μαγεία. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα αλήθινα. Όπως κάθε γνήσιος καλλιτέχνης, η πολυβραβευμένη Μελίνα, η παγκόσμια Μελίνα Μερκούρη. Στο απόγειο της δόξας της, ενώ μεσουρανούσε στο θέατρο και στον κινηματογράφο, δεν δίστασε να ρισκάρει τα πάντα. Ακόμα και όταν απειλήθηκε η ζωή της, εκείνη συνέχισε πιο δυναμικά να υψώνει τη γροθιά της ενάντια στη δικτατορία και να βγει νικήτρια. Πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Ένα βράδυ στις 4 ώρα το πρωί, με τη διαφορά της ώρας, με πήρε το Daily Mirror και μου είπε, σας πήραν την Ιθαγένεια, ήμουν η πρώτη που πήραν την Ιθαγένεια. I am born Greek and I will die Greek. Nobody can take me, my citizen, to be Greek. Mr. Petakos and the four colonels are born fascist and they will die fascist. If they want to make of me Joan of Arc, is their own privilege. Και ως Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας, συνέχισε με την ίδια αγωνιστικότητα. Εναντιώθηκε στην κλοπή των γλυπτών του Παρθενώνα που για αιώνες αμαυρώνει το σύμβολο της δημοκρατίας. Έσβησε το όνομα του κλέφτη από πάνω τους που σαν γκράφιτι αλλίωνε το μεγαλείο τους. Κατάφερε να σταματήσει έναν άνισο βανδαλισμό. Χάρη στη Μελίνα πλέον σε όλον τον κόσμο γνωρίζουν ότι τα Μάρμαρα δεν είναι του Έλγιν, είναι του Παρθενώνα και ανήκουν στους Έλληνες. Citizens of other countries in the world who might well say so the same. So give them back. I have no. So you ruin the British Museum. No, I don't want to ruin the British Museum. I want my marbles. You're in a dilemma, are you not? Yes, you want your marbles, and other people want their marbles. A large number of countries have been disappointed of the monuments. They have torn down. They have destroyed this monument. It is part of a monument, of unique monument. There are many unique monuments. Yes. I know. You say that, Mr. Well, Wilson? I mean, let's say the soul of Greece is in Delphi. It is not they in the Parthenon. They are many Parthenons in the world. Imagine if you possibly can, with slashing tools, parts of Michelangelo's paintings were ripped from the chapel vault and taken to a foreign country. Would Italy have the right to ask for the return of those parts of the Sistine Chapel masterpiece? The question is not what right does Greece have to the marbles, but rather what right does England have to the marbles?
σε όλη της τη ζωή αγωνιζόταν με την ίδια μαχητικότητα για τις ιδέες και το όραμά της για τον πολιτισμό. Είναι μία από τους ελάχιστους πολιτικούς που συνέλαβε το μεγαλείο και τη δυναμική του πολιτισμού. Ένωσε την Ευρώπη εγκαθιδρύοντας το θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Δημιούργησε τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα στην Ελλάδα. Εισήγαγε το θέατρο στα σχολεία. Και πόσα άλλα. Δεν σταμάτησε ποτέ να προχωρά μπροστά. Δεν δίστασε ποτέ μπροστά σε καμιά κριτική και αμφισβήτηση να κοιτάζει το μέλλον και να το πρικίζει με τέχνη. Και γι' αυτό μας άφησε ένα τόσο μεγάλο έργο. Οφείλουμε γιατί έκανες τον κόσμο μας καλύτερο. Γιατί ανέτρεψες τα στερεότυπα. Γιατί με τα μεγάλα και λαμπερά σου μάτια άνοιξες δρόμους στις καρδιές μας. Θα είσαι πάντα σύμβολο πολιτισμού, έμπνευση, παιδί και καλλιτέχνης. Σε ευχαριστούμε. I don't want to die now. This is might be the story that we die when and they will forget us. It's something that I think hateful to be forgotten. Σε ευγνωμονούμε. Η κληρονομιά που μας άφησες είναι αθάνατη. Όπως όλα τα φωτεινά πνεύματα, είσαι αθάνατη. Και θα σε θυμόμαστε για πάντα.